Ο πιο βέβαιος τρόπος για να μάθουμε ποιος έτρεγε είναι να δούμε ποιος θα δυνατήσει περισσότερο τώρα που θα έχει αυτό το πρόβλημα. Σόφη. Ναι. Είχες θίξει ένα θέμα όταν λίγο πριν την αποχώρησή σου που πέσανε όλοι να σε φάνε πάνω γιατί τα έβαλες με τον Ντάνο όπως φαινότανε. Να τα πάρω λίγο. Ναι, να τα πάρω. Σου δίνω την πάσα λοιπόν. Πλην μου κάνεις αυτή την ερώτηση όμως. Μέχρι εκείνη την ημέρα, πώς ήταν ο κόσμος, θέλω να μου απαντήσεις εσύ απέναντί μου. Τι θέση είχα όλο αυτόν τον 1,5 μήνα, γιατί ήμουνα 2 μήνες παρά μία εβδομάδα εγώ στην Ναι, ήταν θετική εικόνα. Γιατί γενικώς ο χαρακτήρας δεν μπορεί να βγει σε ένα επεισόδιο, σωστό και αυτό. Αλήθεια. Απλά σε ένα επεισόδιο μπορώ να βγάλω εσκεμμένα ένα θυμό και να γίνω, αν θέλεις, εγώ η αφορμή να δείξω τι επικρατεί μέσα στο παιχνίδι. Και να δελεάσω και κάποιους, αν θέλουν να μιλήσουν. Γιατί τελικά στο συμβούλιο αυτό προσπάθησα να κάνω. Να μιλήσουν τι όλοι. Τι ήθελες λοιπόν να δείξεις προς τα έξω. Ήταν αυτό το περιστατικό που αποκαλύφθηκε χθες στο συμβούλιο του νησιού. Ότι δηλαδή υπήρχε. Δεν παίζαμε τίμια. Αυτό εννοείς. Το ψάρι που έλεγες. Ήταν παράδειγμα. Το έδειξα 100 φορές. Είχα κάνει αυτό. Ναι. Απλά επειδή καλός ή κακός δεν μπορούσα να πω το φαγητό. Γιατί αν πω ψωμί, πού το βρήκαν το ψωμί. Το ψάριψε, το φάγε μόνο του. Εξού είπες για μίληση για το ψέμα και ότι το ψέμα κέρδισε το ψέμα και όλο αυτό που λες. Ότι υπήρχε ένα ψέμα, ας πούμε, ουσιαστικά προς τους τηλεθεατές. Που... Να σε ρωτήσω όμως, Μάτι. Και θα πάνω στο ψέμα αυτό που. Για να το πω και αυτό. Και θέλω να είσαι τι λες, καλέ. Ίσα που με βγάζει μερικές φορές και από δύσκολη θέση. Γιατί εγώ εδώ είμαι. Στο Twitter μου είμαι σχολιάστρια οπαδός. Αλλά εδώ είμαι παρουσιάστρια. Και καλό ή κακό, σε κάποιο αρέσει, σε κάποιο δεν το δέχονται. Κάποιοι δεν το δέχονται. Πρέπει να κρατάει ισορροπίε. Έτσι, καλό ή κακό. Είναι δύσκολο ο ρόλο μου και επικίνδυνο μπορώ να πω. Γιατί πολλέ φορέ παίζω και το κεφάλι μου στην κιλοντίνα. Οπότε με βοηθά να ξέρει. Γιατί στο Twitter μου. Είμαι τηλεθεάτρια. Να σου πω κάτι, επειδή η Σόφη τη γνωρίζω, είναι ένα φωτεινό παιδί, είναι ένα καλό παιδί που ποντάρει στη ζωή της στο καλό κτλ. Τη είπα και πριν, εκτός αέρα, ότι όταν βγαίνεις και λες σε ένα κοινό φανατισμένο με τον Ντάνο, γιατί και εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ, και εσύ, και το έχεις δημιουργήσει με τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, να βγαίνει μια τύπισσα, εγώ θα σου το πω κανονικά, γιόγκι, να μιλάει για ήλιο, φως, αγάπη, έρωτα, αλήθεια, ψέμα και να μιλάει για ψαράκια και μετά το ψέμα νίκησε, ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Λέει ότι είναι εμπαθής, αλλοπαρμένη, κουρούκου, τα έχουν βάλει με το δυνατό παίχτη, το έχουν ρίξει την αγάπη και τρώμε ήλιο και αγάπη κτλ. Και τελικά ο κακομοίρης ο Ντάνος έφαγε ένα ψαράκι. Έρχεται Μήκαι. Λοιπόν. Α, ναι, εγώ σου λέω. Εγώ, επειδή είσαι. Άκουσε την εισαγωγή μου, εγώ ξέρω πώς είσαι. Πες λοιπόν στον κόσμο να καταλάβει αν αυτό ήταν ο λόγος που βγήκες και είπες ότι το ψέμα νίκησε και εγώ θα είμαι καθαρή και νιώθω καθαρή και φεύγω. Γιατί ήξερε ότι παίζαν βρώμικα πίσω. Ακριβώς αυτό. Κάποια στιγμή. Όλοι οι άνθρωποι, όταν βλέπουν κάτι σε αδικία και δεν μπορούν καλώς ή κακώς εκείνη την ώρα να πούνε κάτι, γιατί? Γιατί καλώς ή κακώς δεν υπήρχε αυτό το συμβάν. Καταγεγραμμένο. Ακριβώς. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε με λόγια όταν δεν υπάρχει εικόνα? Έτσι, αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε εμείς είναι αρχικά να το συγχωρήσουμε. Να το αφήσουμε στην άκρη. Το συζητήσατε ποτέ μόνοι σας? Ναι. Μόνο ο Ντάνος ήταν μέσα σε όλο αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, έγινε και μια ανάρτηση χθες από τον Στέλιο Χονταμπάκη που έλεγε ότι δεν το έχει κάνει ο Ντάνος. Εκτός αυτού, άλλη ερώτηση, δεν φάγατε όλοι μέσα από όλο αυτό? Λοιπόν, θες να απαντήσω μία-μία τις ερωτήσεις. Αρχικά, λοιπόν, όταν είχαμε μπει στο παιχνίδι, θα μιλήσω ονομαστικά, αν και μπορεί να κρυθώ και που θα μιλήσω ονομαστικά, αλλά επειδή από την πρώτη στιγμή έχω πει θα πω τις αλήθειες, ας τις πω. Όταν πρώτα μπήκαμε στο παιχνίδι αυτό. Μας είχε δηλώσει ο Γιώργος ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο Χρανιώτης ο Γιώργος, που μου αρέσει να είμαι εκτός ορίων. Έλεγε λοιπόν αυτά που πιστεύει εκείνος για εκείνον. Κάποια στιγμή, εμείς ήταν βράδυ νομίζω, χάσαμε τον Γιώργο. Πού είναι ο Γιώργος. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Γιώργος, χωρίς να ξέρει κανείς μας. Και έκανε, αν θέλεις, έφερε απ' έξω πώς βρήκε, δεν ξέρω πώς το βρήκε, τι έκανε, δεν έχει και σημασία. Delivery. Ένα τέτοιο. Γιώργος Χρανιώτης delivery. Τώρα καθαρά και χέμηθος στο χώρο σας, στην παραλία σας. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, όταν πεινάς, λες εκείνη ώρα, δεν το πιστεύω. Η χαρά σου είναι τεράστια, τι έτσι. Τι έφερε. Επειδή έγινε δύο φορές, οφείλω να πω, την πρώτη φορά ήταν. Δεν θα θυμάμαι ακριβώς. Την δεύτερη φορά ήταν ψωμί. Την πρώτη ήταν κάτι λίγο απλά έτσι σαν. Γιατί ήθελε στην ουσία ψωμί να φέρει, έτσι. Γιατί αυτό θέλαμε. Το έφερε όμως, δεν το φαγεί στον δρόμο μόνος του. Δηλαδή το έφερε να το μοιραστεί και με τους συμπαίκτες του, έτσι. Δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, άλλο πάω να πω. Ότι κάνει μία κίνηση που δεν την ξέρει κανένας ή τουλάχιστον τη μοιράστηκε με κάποια αγόρια.
Δεν θέλω να πω περαιτέρω, ας τα πούνε εκείνοι μετά. Ποιοι ήταν αυτοί που τα μοιραστήκαν. Εγώ, σαν Σόφη, δεν γνώριζα τίποτα και το ίδιο και τα κορίτσια, από όσο ξέρω. Εγώ έχω καταλάβει ποιοι το μοιράστηκαν. Ο Σπαλιάρας, ο Χρανιώτης και. Μα δεν αφήνεις να τελειώσω. Γιατί δεν το μεταξύ του στο συμβούλιο αυτό. Δεν το μοιράστηκαν εκεί. Αυτό είναι δεύτερο συμβάν. Ο πρώτος λοιπόν, γι' αυτό και τον βγάλαμε απ' έξω αμέσως, είναι γιατί έκανε κάτι, επειδή είναι άνθρωπος εκτός ορίων, όπως μας περιέγραψε, και το έκανε για τη δική του ευχαρίστηση και παράλληλα να ευχαριστήσει και εμάς ότι προσφέρει στην ομάδα, κάνει κάτι. Δεν βγαίνει έτσι μπροστά στις κάμερες όμως, να ξέρεις. Δεν βγαίνει μπροστά στις κάμερες. Όχι, ενώ δεν βγαίνει ο ίδιος σαν χαρακτήρας μπροστά στις κάμερες. Σου λέω όμως πώς τι μας είπε. Βγαίνει μεστός, όριμος, φιλοσοφημένος κτλ. Σου λέω τι μας είπε. Ρε, τι γίνεται στο δρόμο. Εγώ θα φίλε μου. Ρε, τι γίνεται. Εγώ θα τρώγω και στο δρόμο μπορεί. Το ψωμάκι, να τσίμαγα μια κόρα. Γίνεται λοιπόν αυτό το σκηνικό. Και μετά εμείς, όταν έγινε αυτό, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα μεταξύ μας και είπαμε: πολύ ωραία, το δεχόμαστε. Ήταν ένα πολύ ωραίο πάρτι που τα θυμόμαστε για πάντα. Δεν θα ξαναγίνει όμως ποτέ, σωστά. Γιατί έχουμε έρθει εδώ πέρα για να πεινάσουμε και για να ζήσουμε τις συνθήκες αυτές. Και να μην εκτεθούμε. Είναι αυτό, πολύ... αυτό το θέσαμε μετά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Δίκαιος. Όταν κάνεις κάτι το οποίο εκθέτει άλλους χωρίς την. Συμφωνηθήκαμε με τους, τότε είναι παράπτωμα. Αν το κάνεις και το εγκρίνουν όλοι, τότε οκ. Απλά εγώ ίσως έπαιζα με μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας, διότι όταν δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν και το σφάλμα...